Πάμε να δούμε τι θα γίνει και πώς ακούν την πρόταση για εμβολιασμούς και για τον κορονοϊό στα φαρμακεία. Έχουμε κάνει το εμβόλιο μας για τη γρήπη στο φαρμακείο, αρκετοί από εμάς. Πάμε να δούμε πώς το ακούνε οι φαρμακοποιοί και αν το θέλουν πρωτίστως. Ναι. Ο κύριος Σκουντάκης, ο πρόεδρος Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Σκουντάκη. Καλημέρα σας, καλή χρονιά να έχει. Να είστε καλά. Πρωτίστως, έχετε πολύ κόσμο, έρχονται, κάνουν rapid, έρχονται, κάνουν τεστ, έχετε ουρές. Τι εικόνα έχετε? Ποια είναι η εικόνα εκεί? Καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή στα φαρμακεία γίνεται το αδιαφόρητο λόγω της έξαρσης της γρήπης, που συνοδεύεται και από την έξαρση των περιστατικών του κορονοϊού, και πόσες άλλες αναπνευστικές λοιμώξεις έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση συνοστισμού και στα φαρμακεία. Έχουμε μεγάλη ζήτηση και για τα εμβόλια, για αντιβιωτικά, για τεστ, όλα αυτά τα οποία χρειάζονται. Καλύπτονται όλα αυτά, καλύπτονται η προμήθεια, για να ξέρουμε και τι γίνεται στην ελληνική περιφέρεια. Έχετε τα απαραίτητα τεστ, γιατί τα τεστ φεύγουν σοριδών, ή έχετε λήψεις? Για την ώρα, ευτυχώς, είμαστε σε εξαιρετική επάρκεια, δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Ναι, υπάρχει μια τεράστια ζήτηση, η οποία μετά τις γιορτές σχέθηκε σε μεγάλο βαθμό, αλλά από αυτό μπορώ να πω, τουλάχιστον για τον Δημό Ηρακλείου και για την Κρήτη, δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα να καλύψουμε αυτή τη ζήτηση. Λέτε όμως, έχουμε πολύ κόσμο και για τη γρήπη και για όλα τα υπόλοιπα. Μπορείτε, προλαβαίνετε, θέλετε εμβολιασμούς για κορονοϊό στα φαρμακεία σας? Η γενικότερη φιλοσοφία των φαρμακευτικών συλλόγων εδώ και χρόνια είναι να ζητήσουμε υπηρεσίες προς τους πολίτες και τους ασθενείς, και το έχουμε καταθέσει πολλές φορές στο αρμόδιο Υπουργείο. Δεν θα πούμε όχι λοιπόν και σε περίπτωση που χρειαστεί να εμβολιάσουμε το κοινό για τον κορονοϊό, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή η συνδρομή μας θα γίνει με προϋποθέσεις. Δεν μπορούμε έτσι απλά να ξεκινήσουμε μια διαδικασία χωρίς να έχει θεσμοθετηθεί το ανάλογο νομικό πλαίσιο, το ανάλογο οικονομικό πλαίσιο και πώς θα αποζημιώνονται οι φαρμακοποιοί. Έχετε αποφασίσει, μπορείτε να μας πείτε λίγο εντάχει τις προϋποθέσεις αυτές για να τις γνωρίζουμε, να τις ακούσουμε? Δεν μπορώ να συγκεκριμενοποιήσω αυτή τη στιγμή και να σας πω ακριβώς τις απαιτήσεις που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί ένα τέτοιο εγχείρημα. Όμως πιστεύω ότι το Υπουργείο αυτή τη στιγμή υπήρξε την ανάγκη και την έκανε φιλοτιμία, γιατί ακριβώς είδε ότι χωρίς τη συνδρομή των φαρμακείων δεν υπάρχει δυνατότητα να καλύψουμε σε ικανοποιητικό βαθμό το κοινό, τον πληθυσμό της Ελλάδος με εμβολιασμό. Αυτό φάνηκε και στην περίπτωση της γρήπης και του αντιγρυπτικού εμβολιασμού. Τώρα φαίνεται και στην περίπτωση του κορονοϊού. Όμως, για να το προχωρήσουμε αυτό το ζήτημα, πρέπει να υπάρξει σχέδιο, πρόγραμμα, διευθέτηση κάποιων εκκρεμωτήτων, και από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν θα είμαστε αρνητικοί να κάνουμε. Οικονομικών εκκρεμωτήτων εννοεί. Και όχι οικονομικών εκκρεμωτήτων, και πρακτικών. Και γιατί θα πρέπει να προσλάβουν και προσωπικό. Έτσι, το συζητάμε. Κοιτάξτε, πρέπει να δούμε κατά πόσο θα μπορέσουμε να διατηρούμε αυτά τα εμβόλια στα φαρμακεία. Κάποιες κατηγορίες αυτών των εμβολίων χρειάζονται ειδικές συνθήκες φύλαξης, τις οποίες τα φαρμακεία αυτή τη στιγμή δεν έχουν την υποδομή να το κάνουν. Mm-hmm. Επίσης, δεν υπάρχει το νομικό πλαίσιο. Τι γίνεται με την πιστοποίηση του φαρμακοποιού? Ο φαρμακοποιός πρέπει να πιστοποιηθεί για να είναι καλυμμένος νομικά όσον αφορά τον εμβολιασμό. Δηλαδή, χρειάζονται. Δεν το προβλέπει το επάγγελμά σας, δεν το προβλέπει? Δεν μπορείτε εσείς να κάνετε εμβόλιο, δηλαδή? Γιατί μας κάνετε το αντιγρυπτικό, δεν μας κάνετε το. Μπορούμε να το κάνουμε, αλλά χρειάζεται και η κρατική πιστοποίηση, να το πω έτσι, την οποία την έχουμε πάρει για τον αντιγρυπτικό εμβολιασμό, ναι, αλλά δυστυχώς δεν την έχουμε πάρει για άλλο τύπο εμβολιασμό. Α, δεν τα ξέραμε αυτά. Αυτά τις λεπτομέρειες δεν τα ξέρουμε, κύριε Σκουντάκη. Δεν τα ξέρουμε. Αν δεν πάρετε πιστοποίηση, εγώ δεν έρχομαι. Γιατί το τσίπημα το ένα με το τσίπημα το άλλο είναι διαφορετικά. Έτσι. Μα δεν πρόκειται να σας φέρουμε στο φαρμακείο και εμείς αν δεν πάρουμε την αντίστοιχη πιστοποίηση. Δεν σε θέλουν, άνθρωπε. Δεν σε θέλουν. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.